Θα έχουμε την ευκαιρία να τα σχολιάσουμε, να τα ξαναθυμηθούμε με τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Ραφαήλ Τσαχάκη, που έχουμε δίπλα μας. Ραφαήλ, καλησπέρα. Γεια σου φίλε Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Και πριν συνεχίσουμε να πούμε την ανάλυση μας στην ποδοσφαιρική για την Τρίτη Εθνική, θέλω και στον αέρα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Να έχεις υγεία, να έχεις χαρές και κάθε καλό από καρδιάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ραφαήλ και εσύ πάντα με υγεία. Φίλε μου αγαπημένε. Να είσαι καλά φίλε Ραφαήλ. Και να πούμε, να ζητήσω την άποψή σου σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Σε αυτό το παιχνίδι μπορεί και τα τρία να βρήκαν στο πρώτο μέρος, αλλά δεν έπληξε κανείς. Ίσα ίσα που είχαμε μέχρι τέλους τους παλμούς να είναι πάρα πολύ υψηλοί στο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι. Είναι γεγονός. Ναι, ήταν όποιοι που είχε κόσμο το Ατσαλένιο γενικότερα, εντάξει, ναι. Είναι λογικό λόγω αυτής της αμέτρησης, αλλά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Με ωραίο ρυθμό, με ομάδες που θέλαν να δημιουργήσουν, θέλαν να επιτεθούν. Γιατί εντάξει και ο Πανιόνιος έχει αυτό το αγωνιστικό στυλ, αλλά και το συγκρότημα του Κώστα Φραντζέσκου έδειξε τέτοια διάθεση που ούτως ή άλλως είπαμε τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν δύσκολη η επικράτηση για το Πανιόνιο. Είχε φάσεις φυσικά για να πετύχει παραπάνω τέρματα. Το γεγονός ότι δεν ξέφυγε το σκορ, δεν πήγε παραπάνω, οφείλεται στην πολύ καλή εμφάνιση του Ζαχάρη Καβουσάκη. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ατσαλένιου. Το επεσήμανε και ο Κώστας Γεωργιάδης αυτό μετά στις δηλώσεις. Στάθηκε δηλαδή στις κέρυες επεμβάσεις του Καβουσάκη, που ουσιαστικά διατηρούσαν στο παιχνίδι τον Μπόα μέχρι το τέλος. Και με τη φάση του Γλινού, αλλά και την άλλη που έδιωξε με τα πόδια του Μπρέγκου στο γύρισμα στο πέναλτι εκεί προς το φινάλε. Βέβαια θα μπορούσε να έχει μπει στο παιχνίδι και πάλι, δηλαδή να είχε ισοφαρίσει με την πολύ ωραία κεφαλιά και του Ικεότσα που έδιωξε ο Σκαφίδας, ο οποίος είχε και αυτό τις επεμβάσεις στο παιχνίδι, και το δοκάρι φυσικά από πλευράς Νύκταρη, αλλά και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στην αντεπίθεση όταν πια ο Πόα έχει βγει κάπως τον ρίσκα, ρε. Ναι, κάπως πιο μαζικά, ναι, ενέχει το ρίσκο αυτό φυσικά. Έπαιξε με δύο συντερφόρο ο Κώστας Φραντζέσκος. Από νωρίς δηλαδή στο παιχνίδι βάλει το Γιακουμάκι μέσα. Να παίξει μαζί με τον Καϊ Μαγαμούδη. Ναι. Πάρα πολύ καλός ο Καϊ Μαγαμούδης. Πολύ καλή εμφάνιση. Έβλεπε σε πολλές περιπτώσεις να έχει σίγουρα δύο παίκτες πάνω του και ενδεχομένως να απασχολούσε και τρίτο όσον αφορά την κίνησή του. Και πάλι ωστόσο είχε τις στιγμές του, σκόραρε τον γκολ. Είχε και την άλλη κεφαλιά που ανάγκασε τον Σκαφίδα να διώξει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Γενικότερα. Είχε καλή εμφάνιση η γηπεδούχος ομάδα, η ομάδα του Μπόα. Τώρα, τι σου άρεσε δηλαδή περισσότερο, θέλω να σε ρωτήσω Ραφαήλ, από τον Μπόα και τι από τον Πανιόνιο? Από τον Πανιόνιο μου άρεσε πάρα πολύ η απλότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι φαίνεται ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα. Είναι μια ομάδα πολύ καλή στις επαφές, δηλαδή στις πρώτες επαφές, να παίξει γρήγορα. Φάνηκε και από τα τέρματα που σκόραρε. Συνδυαστικές προσπάθειες και ναι, εξαιρετικές. Ακρίβεια στις μεταβάσεις. Πράγμα που συνεπάγεται. Πλήρη γνώση και κατανόηση του πού βρίσκεται ο συμπαίχτης την ώρα που γίνεται η επιθετική προσπάθεια, αυτοματισμός δηλαδή. Έναν ποδοσφαιριστή πάρα πολύ ποιοτικό και πάρα πολύ καθοριστικό στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται μέσω επιθετικά η ομάδα της Νέας Μύρνης, το Γροντί, ο οποίος είχε την ατυχία βέβαια τραυματίστηκε και αποχώρησε το παιχνίδι. Ναι. Αλλά και ο Στούπης. Επίσης, βέβαια. Και ο Στούπης. Ο Στούπης με εντυπωσίασε, γιατί κάπως τον είχα περισσότερο στα υπόψη το Γροντί, η αλήθεια είναι. Ομολογώ πως δεν είχα εικόνα για τα χαρακτηριστικά του Στούπη. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Φαίνεται ότι είναι δουλεμένη ομάδα. Φαίνεται ότι είναι ομάδα που ξέρει άριστα τις αρετές και τα τεχνικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών και ο προπονητής σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και φυσικά ενδεικτικό αυτού είναι αυτό που, για το οποίο έγινε λόγος, κοίταξε τον παλιά τώρα του Στούπη, που κάνει βέβαια φοβερό κατέβασμα ο Γροντής, αλλά εντάξει ο Γροντής είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Ναι, και μεγάλη επέμβαση βέβαια του Καβουσάκη, δες εδώ και στο replay, πολύ καλό σούτ του Γροντή, μεγάλη επέμβαση του Καβουσάκη, εντάξει την επαναφορά σκοράρει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό για το οποίο έγινε λόγος και πριν την έναρξη του παιχνιδιού, το γεγονός ότι ο Κώστας Γεωργιάδης αφήνει εκτός το πρώτο σκόρ της ομάδας. Γιατί έχει εκφωνήσει ένα τέτοιο πλάνο αγωνιστικό βάσει των συμπερασμάτων που έχει βγάλει, βλέποντας και κρίνοντας τα δείγματα γραφής που έχει μέχρι τώρα
ο Πόα στο πρωτάθλημα για να μπορέσει να τον εξυπηρετήσει καλύτερα και να μπορέσει να ανταπεξέλθει η ομάδα του. Έγινε αυτό, δέχτηκε πίεση, είχε διαστήματα που δέχτηκε πίεση. Είχε διαστήματα τα οποία κυριάρχησε κυρίως στο χώρο του κέντρου με την κυκλοφορία, με την κατοχή. Εμένα με εντυπωσίασε αυτό. Δηλαδή οι επαφές άμεσες, η απλότητα στις μεταβιβάσεις, η ακρίβεια παράλληλα ωστόσο, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό για τον Μπόα, μ' αρέσει γιατί έχει με την ευκαιρία που έχουμε να το δούμε, δηλαδή να δούμε την ομάδα διαζώσει στο γήπεδο, η διάθεση και η διαρκής νοοτροπία, η μόνιμη νοοτροπία να δημιουργήσει, να απειλήσει, να σκοράρει, είτε είναι προαποφασισμένο από πλευράς τεχνικής ηγεσίας ότι θα διατηρήσει την κατοχή η ομάδα, θα προσπαθήσει να έχει την κατοχή η ομάδα του ΠΟΑ, είτε ή θελημένα εκούσια θα αφήσει την μπάλα στον αντίπαλο. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε μια ομάδα που θέλει να επιτεθεί, που θέλει να βγει μπροστά, που θέλει να διεκδικήσει. Φυσικά έχει δυνατότητες, έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε διαχείριση και προσπάθεια να βρίσκει συνεχώς λύσεις, δηλαδή το δουλεύει να αλλάξει σχηματισμούς, να με εσωτερικές αλλαγές αλλάζει πλευρές, επέκτες. Και τρόφος παραδέξει μέσα στο γήπεδο, ναι, εκ των πραγμάτων έγινε 4-4-2 στο δεύτερο μέρος με την είσοδο του Γιάννη. Βέβαια, ναι, κυνηγάει το σκορ, θέλει να πάρει κάτι το παιχνίδι. Άφησε χώρους πίσω, εντάξει, ήταν αναπόφευκτο αυτό. Ήταν αναπόφευκτο. Ναι, παρ' όλα αυτά είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι, ναι. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνι, ο οποίος κέρδισε, τον Πόα, ο οποίος το πάλεψε και κοίταξε σαν ίσως προς ίσον. Δηλαδή, πραγματικά, στα μάτια την ομάδα της Νέας Μύρνης, που είναι de facto το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Σίγουρα. Σε ένα παιχνίδι που ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό για όσους το παρακολούθησαν. Ναι, και πήρε τη νίκη η ομάδα της Νέας Μύρνης. Με αυτόν τον τρόπο το πήγε στους 19 βαθμούς, είναι στη δεύτερη θέση στο κατόπι του εθνικού. Ναι. Οπότε παρέμεινε στους 12 και είναι στην 8η θέση. Η ερχόμενη αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας, θα παίξει στην έδρα του Χαϊδαρίου, όπως εκτός έδρας θα παίξει και ο Πανιόνιος, θα παίξει απέναντι στον ΑΟ Ιππάτου. Την ερχόμενη αγωνιστική, ΑΟ Ιππάτου, ο οποίος το βγάζει. Πάμε στο επόμενο, ναι, παιχνίδι. Αλμυρός ΑΟ Ιππάτου. Την επόμενη αγωνιστική παίζει ο Αθλητικός Όμιλος Ιππάτου, παίζει με ποιον? Με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο. Θα παίξει εκτός έδρας, θα φιλοξενήσει τον Πανιόνιο. Μάλιστα. Για δεύτερη, ναι, πες μου. Μετά την έξοδο που είχε τώρα στο Γάζι, που δεν τα κατάφερε, φύγε χωρίς βαθμολογική συγκομιδή, κόντρα στον Αλμυρό. Πέμπτη νίκη και αίτητος η ομάδα του Γαζίου, που συνεχίζει αυτή την εξαιρετική, περίφημη παρουσία της στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι μαζί με τον Εθνικό οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν γνωρίσει την ήττα. Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ ψηλά και συνεχίζει η ομάδα του Αλμυρού. Τι έγινε χθες? Συνεχίζει, παράλληλα βλέπουμε και στιγμιότυπα από την όπως τα κατέγραψε το Crete Today. Συνεχίζει να και την ξέφρενη πορεία της, αλλά και να κοιτάζει για την κορυφή, γιατί είναι και στο πλυδί από την κορυφή. Δεν έχει μεγάλη απόσταση, δηλαδή, που είναι στην τρίτη θέση. Μισή αγωνιστική, τρία τέταρτα αγωνιστική. Ναι. Μισό καλάθι θα λέγαμε, έτσι. Αν μιλούσαμε καμπάνια. Μπράβο, ναι. Εντάξει, είχε το πάνω χέρι, θεωρώ εγώ, και βάσει αυτών των πεπραγμένων που έχουν δείξει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα οι δύο ομάδες, εκτιμώ ότι είναι να σκάλει πάνω η ομάδα του Αλμυρού ποιοτικά από την ομάδα του ΑΟ Ιππάτου. Μπήκε με πολύ μεγάλη φόρα και δύναμη από το ξεκίνημα. Ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στο τρίτο λεπτό με τον επιθετικό της, τον Βακράκο. Εφιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να βρουν πατήματα, προσπαθούσαν να ισορροπήσουν, βρήκανε τέρμα νωρίς, με την συμπλήρωση του ενός τετάρτου έκαναν το 1-1 με τον Κωνσταντίνου. Ωστόσο, η περιοχή της ομάδας του Γαζίου ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε άλλες στιγμές έτσι απειλής, και μάλιστα κατάφερε να ξαναπάρει κεφάλι στο σκορ στο 38 λεπτό, πριν παρέλθει το πρώτο 45 λεπτό, με το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Λευτέρης Γιαλούσης. Δύο ομάδες πήγαν με το 2-1 λοιπόν στα αποδυτήρια, και πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στην επανάληψη ήρθε και το τρίτο τέρμα από πλευράς Αλμυρού με τον Γιάννη Κιλιάρα, και πια έδωσε
μια μεγαλύτερη άνεση, έδωσε αυτό το σκορ ασφαλείας στους γηπεδούχους που όχι απλά το διαχειρίστηκαν, αλλά είχαν ευκαιρίες για να, να του δώσουν μεγαλύτερη έκταση μέχρι το φινάλε. Δεν τα κατάφεραν, το 3-1 διατηρήθηκε μέχρι το τελικό σφύριγμα στο Γάζι, με τον Αλμυρό να είναι στους 18 βαθμούς, να συνεχίζει τους, να είναι στους 18 βαθμούς με αυτό το τρίποντο. Στην τρίτη θέση είπαμε ότι είναι στους 19 ο Πανιώνιος και στους 20 ο Εθνικός. Σε απόσταση αναπνοής, βέβαια. Βεβαίως. Εκτός έδρας αγωνιστική το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα παίξει την έδρα του Περαμαϊκού. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι και από εκεί μπορεί να φύγει ο Αλμυρός. Βεβαίως. Αν όχι με το διπλό με βαθμολογική συγκομιδή, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι μπορεί να πάει στα ίσα να διεκδικήσει το τρίποντο, να φύγει με το διπλό από την έδρα του Περαμαϊκού. Ο ΑΟΥΠΑΤΟ είπαμε ότι θα αγωνιστεί στο γήπεδό του. Ο ΑΟΥΠΑΤΟ, ο οποίος μετά την ήττα έμεινε στους 12 βαθμούς και στην έκτη θέση της κατάταξης και φυσικά έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο και την ερχόμενη αγωνιστική απέναντι στον Πανιώνιο. Μάλιστα. Συνεχίζει, είναι η καλύτερη ομάδα από τις 5 κριτικές που μετέχουν στον 4ο όμιλο, Αλμυρός στους 18, στην 3η θέση. Και πάμε στο παιχνίδι του Αθλητικού Ομίλου Αγίου Νικολάου με τον Απόλλωνα Σμύρνης, 3-3, έντονες συγκινήσεις, πολλά γκολ και ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Νίκος Κατσικοκέρης. Τι έγινε εκεί, τι είχαμε εκεί? Μεγάλη κίνηση μάτα αυτή από τον Αντώνη Ανδρουλάκη, άραξε τον Νίκο Κατσικοκέρη στο ημίχρονο και με δύο τέρματα του έμπειρου επιθετικού στο δεύτερο 45 λεπτό. Κατάφερε τουλάχιστον να πάρει τον βαθμό ο Αουάν σε ένα παιχνίδι, ο οποίο προσέφερε έτσι πάδεσία τερμάτων, πολλές συγκινήσεις. Με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από ένα βαθμό, μοιράστηκαν και από ένα ημίχρονο, γιατί οι φιλοξενούμενοι ήταν σαφώς καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, που ο Αουάν ψάχνονταν, ήθελε να δει χώρους να βρει πατήματα, να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει το σχηματισμό και το σύστημα που είχε η φιλοξενούμενη ομάδα. Παρ' όλα αυτά, παρότι πήγε στα αποδυτήρια στο πρώτο ημίχρονο έχοντας να καλύψει δύο τέρματα, γιατί πήγε με 0-2, μπόρεσε να επανέλθει και στο τέλος να κάνει το 3-3 με την δραστική, όπως είπαμε, παρουσία και εμφάνιση του Νίκου Κατσικοκέρη. Φιλοξενούμενοι λοιπόν ήταν καλύτεροι στο πρώτο 45 λεπτό, παρότι πρώτη καλή στιγμή σημειώθηκε για τους γηπεδούχους ένα ωραίο σου του Μπάμπη Πίλιου, ο οποίος τόσο δεν βρήκε στόχο. Εν συνεχεία έγιναν περισσότερο απειλητικοί οι φιλοξενούμενοι, που είχαν αυξήσει την πίεση τους στα καρέ των γηπεδούχων. Λίγο πριν το ημίωρο, ωραίο ψηλό κρεμαστό σου το Περντόμο απείλησε ανάγκα στον Πισμόπουλο σε πολύ ωραία επεμβασία, διώξε σε κόρνερ. Και τρία λεπτά αργότερα έγινε το 0-1 από πλευράς φιλοξενούμενων, μετά από σύγχυση και αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων. Ο Τασιούλης εκμεταλλεύτηκε, επωφελήθηκε και σκόραρε, έκανε το 0-1. Ωστόσο, τα πράγματα χειροτερέψαν για τους γηπεδούχους, καθώς λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου 45 λεπτού, ο Παπαχρονόπουλος έκανε το 2-0 με το αποτέλεσμα με το οποίο οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. Μπήκε πολύ δυναμικά, ωστόσο, ο Αουάν στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο μέρος. Δύο λεπτά μετά τη σέντρα στην επανάληψη κέρδισε πέναλτι ο Νοκάη, που γενικότερα ήταν πολύ κινητικός στο παιχνίδι και είχε πολλές καλές στιγμές, απείλησε αρκετά. Το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ και μείωσε ο Κάρλος, ο οποίος έκανε το 1-2. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με την αλλαγή του Αντώνη Ανδρουλάκη. Ο Νίκο Κατσικοκέρη είχε περάσει στην ανάπαυλα να σκοράρει μετά από πολύ ωραία assist, ωραία παλιά του Νοκάη, συστημένη. 5 λεπτά ωστόσο αργότερα οι φιλοξενούμενοι πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ με τον Περντόμο. Πολύ ωραία προσπάθεια, ωραίο τελείωμα, έκανε το 2-3. Παρ' όλα αυτά βρήκε τα ψυχικά αποθέματα ο Αουάν, ο οποίος πίεζε γενικότερα για να βρει τον γκολ της ισοφάρισης. Τα κατάφερε μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο το παιχνίδι να σώσει την παρτίδα, να πάρει το βαθμό με το 3-3 από τον Νίκο Κατσικοκέρη. Βαθμό με τον οποίο πήγε στους 12 ο Αουάν, στους 9, με συγχωρείς, είναι στην 12η θέση. Ο Απόλλωνας Σμύρνης είναι με 6 βαθμούς στη 16η θέση. Ο Απόλλωνας Σμύρνης παίζει εντός έδρας στην ερχόμενη αγωνιστική απέναντι στο Φωστήρα, ενώ ο Αουάν έχει το κριτικό ντέρμπι μπροστά του. Θα πάει στη Ζωνιανά να παίξει απέναντι στον Ερμή σε ένα δύσκολο παιχνίδι, σε μια δύσκολη έξοδο, γιατί βρίσκει τον Ερμή σε πολύ καλό φεγγάρι.
Γενικότερα είναι η ομάδα του Ζωνιάνου μια δύσκολο κατάβλητη ομάδα, το έδειξε και απέναντι στον Ηλυσιακό. Και σίγουρα δεν θα έχει εύκολο έργο η ομάδα του Αντώνη Ανδρουλάκη στα Ζωνιανά την ερχόμενη αγωνιστική. Μάλιστα, και σε πλήρη αντίθεση, κάνοντας μια αναγωγή σε αυτές τις ομάδες που ξεχωρίζουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και έχουν βαριά φανέλα, ο Απόλλων Σμύρνης είναι αυτός που βρίσκεται πιο χαμηλά στη βαθμολογία. Ναι, πολύ χαμηλά. Τρίτος από το τέλος. Πάμε Επισκοπή Περαμαϊκός 1-0 στην εκπνοή το τρίποντο για την ομάδα του Ρεθύμνου. Πήρε αυτό που δικαιούται η Επισκοπή στο παιχνίδι, γιατί ήταν ένα μάτς που ήταν καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια. Βλέπουμε εδώ τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο τέλος. Γιατί, goal, στο 90. Ναι, γιατί είναι στις καθυστερήσεις το 91 προς το 92. Mm-hmm. Ωστόσο είναι αυτό το ξέσπασμα, γιατί έκανε καλή εμφάνιση η ομάδα της Επισκοπής. Είχε καλές στιγμές, δεν ήταν τυχερή και δεν είχε και στόχο στα τελειώματα, ωστόσο ήταν πολύ δημιουργική από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, ήταν καλύτερη, είχε ρυθμό στο παιχνίδι της, είχε την κατοχή, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πέρασε το πρώτο 45 λεπτό χωρίς τέρματα, αλλά με πολύ καλές στιγμές και από το Λίμα και από το Χαΐδο, και ένα πολύ καλό σουτ του Δωματά, μια πολύ καλή προσπάθεια. Το ίδιο σκηνικό εκτελήχθηκε και στην επανάληψη. Η ομάδα του Παραμαϊκού δυσκολεύονταν να απειλήσει και γενικότερα να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Κυκλοφορούσε η Επισκοπή, προσπαθούσε να βρει τον γκολ. Είχε ένα ωραίο μακρινό σουτ του Λίμα στο 75. Δεν κατάφερε να βρει εστία και φτάσαμε στις καθυστερήσεις, όπου μετά από σέντρα του Λίμα, ο Μουτζούρης που είχε προωθηθεί, πήρε την κεφαλιά, πήρε ξυψηλότερα από όλους, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του. Πολύτιμο τρίποντο αυτό για την Επισκοπή, για να βρει και πάλι τον ρυθμό της μετά τις αναταραχές που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα. Και όταν έρχεται και στις καθυστερήσεις, το πανηγυρίζει δίπλα. Βέβαια, ναι, γιατί σου βγαίνει η λύτρο σε αυτό το ξέσπασμα. Και κυρίως το πανηγυρίζει έτσι κι αλλιώς, ένα γκολ το οποίο σου δίνει νίκη στις καθυστερήσεις στο φινάλε, αλλά περισσότερο, κατά την περισσότερο, όταν έχεις κάνει και καλή εμφάνιση. Δηλαδή, αισθάνεσαι αδικημένος από την εμφάνιση βάση της εμφάνισης που είχες κάνει. Το σκέφτεσαι και περισσότερο. Πήρε λοιπόν το τρίποντο Επισκοπή απέναντι στον Περαμαϊκό, πήγε στους 14 βαθμούς, είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας. Παίζει εκτός έδρας στην ερχόμενη αγωνιστική απέναντι στην προοδευτική. Ενώ ο Περαμαϊκός, ο οποίος έμεινε στους 7 βαθμούς και στη 15η θέση της κατάταξης, θα υποδεχθεί τον Αλμύρο, όπως είπαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Και πάμε και στο παιχνίδι του Ερμή Ζωνιανών στου Ζωγράφου. Ηλυσιακός, δύσκολη έδρα. Ηλυσιακός Ερμή Ζωνιανών 0-0. Ακόμα μία καλή εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Στήλιο Κοζανίδη. Θετικότατο. Είναι, όπως είπες, μία δύσκολη έδρα. Αλλά παρουσιάζεται και πάρα πολύ αυτό που είπαμε πριν. Όπως νομίζω ότι είναι χαρακτηρισμός που τη ταιριάζει τη ομάδα του Στέλιου Κοζανίδη, ότι είναι δύσκολο κατάβλητη. Δηλαδή πρέπει συμπαγής. Ναι, είναι συμπαγής, αγωνίζεται με συνοχή, με δύναμη και χρειάζεται πραγματικά καλή εμφάνιση, να βρεθεί σε καλή μέρα δηλαδή, για να μπορέσει να κυριαρχήσει. Και προσαρμόζεται και στις ανάγκες της κατηγορίας. Πέρυσι που είχαμε αυτή την άνοδο, μπορεί τώρα ο Ερμή Ζωνιανού και βρίσκει τα πατήματά του και τα βρίσκει καλά, πατά γερά. Ναι, πράγματι. Οι γηπεδούχοι θέλησαν να απειληθούν από το ξεκίνημα. Είχαν στο πρώτο 20 λεπτό δύο πολύ καλές στιγμές με τον Ταχυράη. Ωστόσο, σε αμφότερες περιπτώσεις αντέδρασε πολύ σωστά και με αντανακλαστικά ο goalkeeper των φιλοξενούμενων Δεσποτόπουλος. Καλύτερη στιγμή στο πρώτο 45 λεπτό σημειώθηκε στα μισά του ημιχρόνου με τον Ματέο Κράση, ο οποίος έκανε πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι ωστόσο, ενώ καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο πρώτο ημίχρονο ήταν με τον Κεφαλούκο, μετά από ωραία συνδυαστική προσπάθεια. Η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι, πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι. Με τις ομάδες να πηγαίνουν φυσικά χωρίς τέρματα στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ερμής περισσότερο επικεντρώθηκε στα ανασταλτικά του καθήκοντα, να παγώσει το ρυθμό, να μην επιτρέψει πολλές φάσεις από πλευράς γηπεδούχων, που όντως γενικότερα το δεύτερο 45 λεπτό πέρασε χωρίς πολλές αξιολογικές στιγμές. Είχαν δύο
Καλές ευκαιρίες οι γηπεδούχοι με κύριο εκφραστή τον Κράση, που είναι ούτως ή άλλως από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές τους. Ωστόσο, δεν βρήκε αιστεία και έτσι το απόλυτο 0 διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό. Ο Ερμής πήγε στους 10 βαθμούς, είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας. Είπαμε, προετοιμάζεται για το ντέρμπι το κριτικό, την ερχόμενη αγωνιστική απέναντι στον ΑΟΑΝ στα Ζωνιανά. Ενώ ο Ηλυσιακός θα αγωνιστεί εκτός έδρας, θα παίξει στην έδρα του Ελοπιακού. Ο Ηλυσιακός, ο οποίος πήγε στους 12 βαθμούς και είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας. Μάλιστα, το Ερμής Ζωνιανών ΑΟΑΝ, ένα κριτικό ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική, το οποίο το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσω, Ραφαήλ. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Αντώνη, ευχαριστώ και εγώ και του χρόνου, να είσαι καλά, να έχεις ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Και με το καλό να τα πούμε και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός. Μετά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.